συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της πανδημίας και ήδη όλη αυτή η περίοδος έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ένας χρόνος πανδημίας και εμείς τον μετράμε με τους νεκρούς μας, με τους νοσούντες μας, με τα πετσοκομμένα εισοδήματά μας, με τους ανέργους μας, με τις μονάδες εντατικής θεραπείας που δεν άνοιξαν ποτέ, με τις κλινικές των εμπόρων της υγείας που δεν επιτάχθηκαν. Η κυβέρνηση τον μετράει με βάση τα αντιλαϊκά νομοσχέδια που φέρνει, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων από τα πακέτα ενίσχυσης, τα ενίκες ιδιωτικές κλινικές, τις περικοπές στην υγεία και την παιδεία. Τις μετράει όμως και με την αγανάκτηση που φουτώνει, με τους ανθρώπους που κάθε μέρα ενώνουν με τις φωνές μας, με τις φωνές των σωματείων μας, που κάνουμε δικό μας το σύνθημα «Πάρτε μέτρα για την υγεία μας, για τις δουλειές μας, για τα σχολεία και τα πανεπιστήμια των παιδιών μας». Γι' αυτό άλλωστε έχουν σκυλιάσει και προσπαθούν από τη μια με τα ψέματα και από την άλλη με τα μάτια με τους έαντες να φοβήσουν το λαό, να μην σηκώνει κεφάλι. Συνεχίζουν στον δρόμο που χάραξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που έφερε τον απεργοκτόνο νόμο. Έτσι η Νέα Δημοκρατία έφερε τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Και οι μεν και οι δε έφεραν μέτρα καταστολής και απαγορεύσεων με σκοπό να εφαρμόσουν το καθεστώς νόμος και τάξη, γιατί ακριβώς τρέμουν την οργανωμένη αντίδραση. Έχουν στόχο την καρδιά της οργανωμένης πάλης, τα σωματεία και τη λειτουργία τους. Με ένα νομοσχέδιο σκούπα βιάζονται να χτυπήσουν το 8ωρο που με αίμα κατέκτησε η εργατική τάξη. Η καταστολή, η αστυνομική βία και αυθαιρεσία, ο περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας, των διαδηλώσεων, οι απειλές και οι καταδίκες απέναντι σε εργαζόμενους και συνδικάτα που αγωνίζονται, η κήρυξη απεργιών ως παράνομες και καταχρηστικές είναι παλιά παραδοσιακή συνταγή των κυβερνήσεων, μα και η αγαπημένη παραγγελιά των μεγαλοεργοδοτών, προκειμένου να μπορούν ανενόχλητοι μια χούφτα καπιταλιστές να πλουτίζουν όλο και περισσότερο από τον ιδρώτα της εργατικής τάξης. Αυτό φαίνεται από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, εκεί που ο Ελληνικός Χρυσός και Edelmatt προσπάθησαν να μεθοδεύσουν ένα οργανωμένο σχέδιο με σκοπό την απόλυση δύο συνδικαλιστών μεταλλορύχων, τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Συνδικάτου Εργοτοϋπαλλήλων Μεταλλείων Λατομείων Βορείου Ελλάδος. Και όλο αυτό γιατί μπήκαν μπροστά στην οργάνωση του αγώνα για να διεκδικήσουν ένα μπουκάλι γάλα το πρωί, επαρκή οξυγόνο στις γαλαρίες στα 300 μέτρα κάτω από τη γη. Δηλαδή γιατί ζήτησαν τα αυτονόητα, να δουλεύουν με ασφάλεια ώστε να μπορούν μετά από κάθε βάρδια να γυρούν στις οικογένειές τους σώοι και υγιείς. Το μόνο αυτονόητο για αυτούς είναι η αύξηση των κερδών που περιμένουν πώς και πώς μετά την κατάπτυξη συμφωνία που ψήφισε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που παραδίδει τον ορυκτό πλούτο του τόπου σε μια χούφτα παράσιτα. Δεν τα κατάφεραν όμως. Έπεσαν πάνω σε τείχο που ύψωσαν από την πρώτη στιγμή οι συνάδελφοι μεταλλορύχοι, που κατάφεραν να νεκρώσουν τα μεταλλεία με την καθολική του συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που αποφάσισαν όλα τα σωματεία του χώρου. Αυτό το τείχο συνεχίζει να στέκει ψηλά, γιατί πατάει πάνω σε γερά θεμέλια της αλληλεγγύης που εκφράστηκε από δεκάδες σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Αλληλεγγύη που δεν θα σταματήσει μέχρι οι συνάδελφοι και συναγωνιστές μεταλλορύχοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με απεργία όταν κι αν τολμήσουν να φέρουν το νομοσχέδιο για το 8ωρο. Η δύναμή μας, ο φόβος τους. Ο αγώνας μας, η ανατροπή τους. Καλησπέρα συνάδελφοι. Θέλουμε να χαιρετήσουμε την κίνηση των εργατικών σωματείων εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στήριξης και αλληλεγγύης στον αγώνα μας. Πραγματικά από καρδιάς σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας. Η κίνηση που έχει γίνει, συνεχίζεται οι διώξεις προς τον μέρο μας. Ακόμα προς το παρόν μπαίνουμε μέσα μόνο για συνδικαλιστικούς λόγους, έχει επιτραπεί η είσοδός μας. Απαγορεύεται ακόμα η είσοδός μας για εργασία, λες και είμαστε εγκληματίες, χτυπάμε την κάρτα και δεν μας επιτρέπεται η είσοδος. Είναι καθαρά ένα χτύπημα προσπάθειας διάλυσης του σωματείου και να παρεμποδιστεί τη συνδικαλιστική μας δράση τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ και ένα μήνα σε κινητοποίησεις για τα αιτήματά μας. Δεν θα αποπροσανατολιστούμε όμως, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αιτήματά μας, να μπαίνουμε και να βγαίνουμε ασφαλείς μέσα στις υπόγειες τοές και να εργαζόμαστε σαν άνθρωποι. Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη, συνεχίζουμε τον αγώνα,
Έχουμε δει όλοι και τα δημοσιεύματα για τον νέο συνδικαλιστικό νόμο και τα εργασιακά που θέλουν να επιβάλλουν με τα πλήρωτα δεκάωρα, με την κατάργηση της συνδικαλιστικής δράσης, τη διάσπαση των σωματείων. Σε όλα αυτά θα είμαστε ενάντια τους. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει ενωμένοι να απαντήσουν και να διεκδικήσουν τη φωνή τους και την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους στους χώρους εργασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή συμβολική αυτοκινητοποίηση που πραγματοποιήσαμε. Συνεχίζουμε σε κάθε χώρο δουλειάς για τα μέτρα υγείας, για τα μέτρα προστασίας υγείας μας. Συνεχίζουμε σε κάθε χώρο δουλειάς να δυναμώνουμε την πάλη ενάντια σε κάθε αντεργατικό νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση για την υπεράσπιση του οκταώρου των δικαιωμάτων μας, βλέποντας μπροστά την εργατική πρωτομαγιά και την προετοιμασία της. Όλοι στα σωματεία μας, όλοι στον αγώνα.